Οπότε ότι ανατρέπουμε τα δεδομένα κάπου στα μισά αυτής της πολύ μακρόχρονης αστρολογικής μάχης προβλέψεων και ενημέρωσης, γιατί αυτή τη φορά δεν έχουμε δύο ανθρώπους, αλλά έχουμε τρεις, όπως μπορείτε να δείτε, τηλεοπτικό κανονικό παράθυρο. Να σας καλησπερίσω όλους, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την τόσο πολύ έντονη και πρωτόγνωρη συμμετοχή σας και φυσικά να καλωσορίσω εδώ την Ελισάβετ, που από την Αθήνα και η Ελισάβετ πρόκειται να μας δώσει πολύ ωραίες πληροφορίες και γνώσεις. Γεια σου, Ελισάβετ. Γεια σου, Νικόλα μου. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι καλά. Πολύ, πολύ χαιρόμαστε που σε έχουμε την παρέα μας. Και αντίστοιχα, Αναστασία, που εδώ η αστροπαιδεία παίζει πολύ... πολύ μεγάλη παραγωγή, γιατί πριν σας πήγαμε στην Μπορντό, τώρα σας πάμε στη Λεμεσό. Γεια σου, Αναστασία, από την Κύπρο. Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Λεμεσό. Πώς πάμε, όλα καλά εκεί στην Αθήνα? Όλα καλά, με κάποια υγρασία για να είμαι ειλικρινής, γιατί σήμερα είναι η αλήθεια το ότι είχε έναν πολύ περίεργο καιρό, αλλά εδώ υπάρχει μια ηλιοφάνεια κάρματος. Όλοι οι αστρολόγοι μαζεμένοι εκεί, απόφοιτοι της καταπληκτικής σχολής αστροπαιδείας, βρισκόμαστε εδώ για ένα αστρομαραθώνιο και χαίρομαι πάρα πολύ που μέσω του διαδικτύου θα μπορέσω και εγώ να πω λίγα πράγματα πόσα μας έχει διδάξει αυτή η σχολή. Θέλω λίγο πριν ξεκινήσουμε για να ζεσταθούμε και εμείς, να ζεσταθεί εδώ και το κοινό μας, θα ήθελα και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας κάνω την εξής ερώτηση. Ξεκινώ από σένα, αγαπημένη Ελισάβετ. Για ποιο λόγο επέλεξες την αστρολογία? Νικόλα μου, η αστρολογία νομίζω ότι ουσιαστικά μας επιλέγει η ίδια και δεν την επιλέγουμε εμείς. Απλώς εμείς κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αφαιθούμε στο μονοπάτι της. Mm-hmm. Είναι ένα μονοπάτι που εγώ νιώθω πάρα πολύ ήρεμη και γαλήνια γιατί βρέθηκα μέσα σε αυτό. Είναι το ομορφότερο δώρο που έχω κάνει στη ζωή μου και αυτό λέω πάντα. Είναι η μεγαλύτερη αυτογνωσία που μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει στον εαυτό του. Και δεν υπάρχει τίποτα μαγικότερο για μένα από το να μπορείς να αφουγκράζεσαι τη γλώσσα του ουρανού, να μπορείς να καταλαβαίνεις ότι αυτό το σόι που μας λένε και οι δασκάλοι μας, το μεγάλο και ψηλά, είναι οντότητες, με ενέργεια, με προσωπικότητα, μιλάνε, ακούνε, συνεργάζονται, δίνουν τις συμβουλές τους και όλο αυτό όταν φτάνει στο σημείο να το αποκωδικοποιήσεις και να μάθεις τη γλώσσα του, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι μαγικότερο από όλο αυτό. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι μέσα σε αυτό το μονοπάτι. Και εμείς που σε έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας, έτσι. Τριπλέτα αστρολόγο, νομίζω δεν έχεις να παίξεις στο αστροτήμ, οπότε κάνουμε... Κάνουμε διαφορά σήμερα, κάνουμε τη διαφορά και τρεις μας. Είμαστε όλα τα χρόνια μαζί. Γνωριζόμαστε και πάμε και συνεχίζουμε. Αναστασία, εσύ από τη μεριά σου, γιατί επέλεξες αστρολογία? Και είναι πολύ συνειδητή αυτή η επιλογή που κάνω, γιατί κάπου πρέπει να καταλήξουμε. Αναστασία, λοιπόν, εσύ. Εγώ δεν την έχω επιλέξει. Με επέλεξε. Όπως είπε η Ελισάβετ, δεν είχα ιδέα από αστρολογία. Απλώς ήξερα τα 12 ζώδια. Αλλά σαν πλουτόνια που έμαθα μέσα από το ταξίδι μου αυτό στη μάθηση και τη νέα γλώσσα της αστρολογίας, είναι ότι πάντα διερωτούν τι συμβαίνει πέρα από το γήινο. Γιατί όλο αυτό να συμβαίνει, τι κρύβεται πίσω, τι υπάρχει στο βάθος. Και εν καιρό COVID και λόγω επαγγέλματος εγώ ήμουν αρκετούς μήνες κλειστή στο σπίτι, το διαδίκτυο με έφερε μπροστά να ακούσω τα live της Βάσκας της Κόντι, μου έκανε ένα κλικ και λέω γιατί όχι να μην μάθω, να ψάξω σε βάθος τι είναι αστρολογία και πού βασίζεται όλο αυτό. Και με έναν Πλούτονα στην Παρθένο μου αρέσουν οι στατιστικές και τα μαθηματικά. Και ούτως ή άλλως νομίζω που αυτό που για ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα και έκανα μία ανοίξη για ποιο λόγο αγαπημένος μου επιλέξατε την αστρολογία είναι γιατί σήμερα καλούμαστε να πούμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Και Ελισάβετ, ποιο είναι αυτό το θέμα? Είναι η αλλαγή στον άξονα των δεσμών της Σελήνης
από τον Ταύρο Σκορπιό που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, στον άξονα ζυγού κρυού. Και να αναφέρω εδώ, για να ξεμπερδέψουμε και λίγο τον κόσμο, ότι οι δεσμοί της Σελήνης δεν είναι ζώδια, δεν είναι πλανήτες, δεν ανήκουν σε ζώδιο, είναι σημεία, τα οποία δημιουργούνται στο χάρτη μας τη στιγμή της γέννησής μας. Πολύ σωστά. Κοσμικά δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί είναι πολύ σημαντικά και ενεργοποιούνται από οτιδήποτε περνάει, από διαλέξεις πλανητών, από τις εκλήψεις, και έχουν να μας πούνε πάρα πολλά, γιατί είναι και πολύ σημαντικός ο άξονας στον οποίο μπαίνουμε. Ακριβώς. Πριν ξεκινήσουμε, ωστόσο, θα ήθελα να... Εγώ προσωπικά να ζητήσω και ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι online που μας βλέπουν. Μείνετε συντονισμένοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ζώδιο της Παρθένου και οροσκόπου Παρθένου, και συγκεκριμένα προβλέψεις για τη χρονιά από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025, Θεέ μου. Εδώ βλέπω ένα chat γεμάτο. Γράψτε μας. Κατεξοχήν στις εκπομπές μου πάντα επιλέγω να έχω πολλή διάδραση με το κοινό, και έχει περισσότερο σημασία η αστρολογία να είναι βιωματική παρά να σας λέμε στεγνές πληροφορίες. Εγώ το Ξώτης, η Αναστασία το Ξώτρια, η Ελισάβετ Λένα, πάλι όμως με εμπλοκή το Ξώτη. Σήμερα είναι το Ξώτη το παραλήρημα, εγώ έχω να πω. Να ενημερώσουμε φυσικά το κοινό. Πώς. Φωτιά στο τριπλέτο φωτιά, εγώ έχω να πω. Έχουμε και Σελήνη στο Λέοντα, εγώ και εσύ, Νικόλα. Εννοείται. Να θυμίσω στους αγαπημένους μας φίλους ότι μπορείτε να παρακολουθείτε και να ακούτε συγκεκριμένα τις εκπομπές στο Astro Team προφίλ στο Spotify. Και φυσικά να σας ενημερώσουμε ότι την επόμενη Κυριακή στις 18 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, θα λάβει χώρα μια κλεισιματική καλοκαιρινή εκδήλωση της Αστροπαιδείας Εναλλακτική Παιδεία στο Lux, εδώ στο μεταξύ. Λίγο πιο πάνω από τη σχολή, όπως και πέρσι όσους έλαβαν μέρος και συμμετείχαν, όπου η αγαπημένη σας αστρολόγος Βάσια Μαυράκη θα μιλήσει για το καινούργιο βιβλίο το οποίο έχει εκδώσει, θα προλογίσει ο λατρεμένος σας και πολύ ενδιαφέρον Κώστας Λεφάκης, και φυσικά την κεντρική παρουσία θα την αναλάβει η Βάσια Μαυράκη. Γεια σου Βίκη. Βίκη, σε θυμάμαι από τα προηγούμενα live, πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Γεια σου Δέσποινα, γεια σου Δήμητρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και πριν ξεκινήσω, βασικά πολλή πληροφορία, να σας ζητήσω να μας κοινοποιήσετε και να μας δημοσιεύσετε, και να βάλω εδώ ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, αγαπημένες μου. Θα κληρωθεί ένα βιβλίο εδώ από την σχολή στον νικητή, σε όσους συγκεκριμένα δημοσιεύσουν και κοινοποιήσουν το βίντεο, οπότε more than welcome. Ορμήξτε, και είμαστε στη διάθεσή σας σήμερα για έναν αστρολογικό μανιφέστο, θα πω, στις 5 με 6 ώρα. Πάμε πολύ δυναμικά να ξεκινήσουμε για να μην χάσουμε χρόνο, και θα δώσω πολύ συνειδητά το λόγο στην Αναστασία στην Κύπρο για να μας μιλήσει για το κάρμα. Και πολύ στοχευμένα θα το κάνω, γιατί έχει σημασία να καταλάβουμε τι είναι ο νότιος και τι είναι ο βόρειος δεσμός. Αναστασία. Ακούμε πάρα πολύ συχνά ότι αυτός ήρθε στη ζωή μου, είναι καρμικός, αυτό το γεγονός είναι καρμικό. Παίζει πάρα πολύ η λέξη κάρμα, που εμείς οι άνθρωποι πολύ λίγοι το έχουμε ψάξει να δούμε τι είναι αυτό. Και βασικά το κάρμα για μένα είναι από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Και θα το θέσω λίγο έτσι, είναι το κάρμα και το ντάρμα. Είναι ο δρόμος της ψυχής, από πού ξεκίνησε η ψυχή και πού πρέπει να φτάσει σε όλη αυτή τη διαδρομή της, στον αστρικό ουρανό και στο γήινο. Ωραία. Αποτελούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι, αποτελούμε τμήματος, όχι μόνο του δικού μας κάρματος και τι έχουμε εμείς να μάθουμε, να πετάξουμε, να προχωρήσουμε, να εξελιχθούμε, αλλά αποτελούμε και ένα μέρος με μεγάλη ευθύνη στο ομαδικό κάρμα, στην κοινωνία, στην οικογένεια μας, στον πλανήτη μας και σε όλη την ανθρωπότητα. Ο νότιος δεσμός συνήθως εκεί που βρίσκεται στον καθένα μας είναι μια υπενθύμηση τι έχουμε κάνει, και συνήθως αυτή η ενθύμηση δημιουργεί και προσκολήσεις. Δεν μας αφήνει εύκολα να τα κυπριακά μου τώρα. Τα κυπριακά σου λατρεύουμε, δώσ' τα μας. Γιατί μας βλέπουν και εδώ από την Κύπρο, έτσι. Κάνουμε inclusive να εκπομπή σήμερα. Να λίγο, να δούμε πέρα, παραπέρα, να δούμε τι έχουμε
φέρει μαζί μας, τι πρέπει να αφήσουμε πίσω, mm-hmm. γιατί πρέπει να αδειάσουμε τις αποσκευές μας κάπως, αλλά mm-hmm. να κρατήσουμε μια πρίκα. Αυτή η πρίκα θα μας εξελίξει και θα μας πάρει παραπέρα στην εξέλιξή μας. Συνήθως οι εκδηλώσεις για να μας ταρακουνήσουν λίγο, να μας ξυπνήσουν, να μας βγάλουν λίγο από το βάθος του νοτίου, γίνονται με έτσι κάποιο βίαιο τρόπο ή κάπως πιο δυνηρές καταστάσεις, γιατί μόνο μέσα από κρίσεις μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί αν καθόμαστε μια χαρά στον καναπέ μας και έρχονται όλα και μας βρίσκουν, δεν σηκωνόμαστε να πάμε στο ψυγείο να πάρουμε νερό, να δούμε αν έχει πρόβλημα το ψυγείο να το διορθώσουμε. Mm-hmm. Το δείχνω λίγο κάπως έτσι, δηλαδή μέσα από όλα αυτά που περνάει η ανθρωπότητα, είσαι ατομικό, είσαι ομαδικό, μέσα από κρίσεις, είναι για την εξέλιξή μας, την πνευματική μας εξέλιξη. Και ποιος είναι ο σκοπός μας τέλος πάντως, τι θέλει αυτή η ψυχή, τι πραγματικά θέλει αυτή η ψυχή να βιώσει τώρα και τι θέλει να απαλλαχτεί. Αλλά πρέπει να έχουμε πάντα σαν μια τραμπάλα να λειτουργούν αυτά τα δύο. Δεν πρέπει να τα πετάξουμε όλα. Γιατί ο νότιος δεσμός δηλώνει, είναι η πυρήκα μας, είναι ο δάσκαλος μας, είναι αυτά που έχουμε μάθει, είναι η σοφία που κουβαλάμε. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Θα ήθελα πολύ να προσθέσεις, αγαπημένη Ελισάβετ, και εσύ το σχόλιο σου στο κομμάτι του κάρμα πριν ξεκινήσουμε, και θα σας πω πώς θα ξεκινήσουμε, γιατί θέλω να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο σήμερα, μιας και είμαστε και τρεις και κάνουμε και μια σύνδεση με Κύπρο. Ελισάβετ, πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε και σένα την βιωματική σου περισσότερο αίσθηση, πώς λειτουργεί ο νότιος και πώς ο βόρειος δεσμός. Συμπληρωματικά πάντα με αυτά που υπόθηκαν, είναι η γνώση με την οποία ερχόμαστε εδώ για να μπορέσουμε mm-hmm. να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Αυτό πολλές φορές μας τραβάει προς τα πίσω και όπως έχουμε μάθει μονίμως, επειδή η ασφάλειά μας είναι στο ήδη γνωστό, στο νότιο δεσμό μας, προσπαθούμε πάρα πολύ να φτάσουμε στο βόρειο, που είναι το τώρα, η εξέλιξή μας και ό,τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Εδώ υπάρχει λοιπόν μία μάχη πάντα, ένας αγώνας και ένας πόλεμος μεταξύ του βορείου και του νοτίου και αυτό γίνεται μέσα στην ψυχή μας ουσιαστικά. Είναι σαν να μας λέει η ψυχή μας, ας πούμε, η καρδιά μας προχώρα, η ψυχή μας κρατάει πίσω στο γνωστό γιατί βιώνει την ανασφάλεια. Είναι άγνωστος ο βόρειος. Ο γνωστός στην ψυχή είναι ο νότιος. Όλο αυτό όμως εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Για να το αντιληφθεί βεβαίως ένας άνθρωπος πρέπει να ασχοληθεί λίγο με τον εαυτό του, να έχει ανοιχτές τις κεραίες του, να έχει ανοιχτή την ψυχή του, να θέλει να πάρει μέσα πράγματα και να μπορέσει να κατανοήσει πράγματα. Χρειάζεται mm-hmm. λοιπόν μια ταπεινότητα ουσιαστικά και μια εσωτερική δουλειά λίγο έτσι έντονη για να μπορέσουμε να μπουσουλήσουμε αρχικά, να σταθούμε όρθιοι από τον νότιο για να αρχίσουμε σιγά σιγά να περπατάμε και να τρέξουμε αν τα καταφέρουμε κάποια στιγμή για να πάρουμε αγκαλιά και να συναντήσουμε το βόρειό μας. Και όπως σωστά είπε φανταστικά η συνάδελφος, η Αναστασία, ναι. Πρέπει, η Αναστασία, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη γνώση του νοτίου. Κρατάμε τα σημαντικά, τη σημαντική γνώση από εκεί για να μπορούμε να φτάσουμε στο βόρειο. Σούπερ. Λοιπόν, εν μέση πλήν σαφώς, ο νότιος δεσμός μας, επειδή είστε αυτή τη στιγμή εκατοντάδες άνθρωποι εδώ μέσα και δεν έχω υπόψη αν πραγματικά πιστεύετε σε προηγούμενες ενσαρκώσεις ή όχι, και αυτό δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα οι δεσμοί της Ελλήνης και ξέρω ότι πολλοί δεν το έχετε υπόψη. Εμείς από μεριάς μας, ναι, ερχόμαστε μεταξύ άλλων να σας μιλήσουμε για προηγούμενες ενσαρκώσεις. Για να το απλοποιήσουμε μάλλον και καλύτερα όμως, ο νότιος δεσμός, αν θέλετε, μιλάει για προσκολήσεις. Για θέματα τα οποία αν θέλετε αναπτύσσουμε μέσα μας και λειτουργούν σαν κρυσταλώσεις στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και λειτουργούμε μέσα στις σχέσεις μας ήδη μέσα από την κοιλιά της μαμάς μας. Θέλω πριν συνεχίσω εδώ να πάω μια βόλτα από το chat, να μου την επιτρέψετε αυτή τη βόλτα, γιατί εδώ μας γράφουν οι φίλοι μας.
Λοιπόν, θα σας τα διαβάζω, αγαπημένες μου, για να έχετε κι εσείς μια εικόνα. Εδώ έχουμε μια τοξότρια στη μηδενική μοίρα, ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, ο Κωνσταντίνος, έναν τοξότη με οροσκόπο εγώ καιρό στην 7η μοίρα. Φανταστικά αυτά τα ανοίγματα, νομίζω, ο Κωνσταντίνος εκεί με τον Δία στον Ταύρο. Ωραία λίγο ανοίγματα, καιρουργικά ανοίγματα. Νικόλα μου, λίγο πίεση με τον Κρόνο τώρα στον τοξότη, ε. Σίγουρα, αλλά αυτός ο τοξότης θα τα βάλει λίγο σε μια σειρά τα πράγματα. Θα σας πάω όμως τώρα και σε μια ζυγίνα, τη Φίλια, που είναι στην τελευταία μοίρα του ζυγού, οπότε δέχτηκε για την έκλειψη τον Απρίλη, με έναν οροσκόπο στην Παρθένο στην 25η μοίρα, που νομίζω, Ελισάβετ, εκεί αυτός ο Ποσειδώνας από απέναντι δημιουργεί κάτι δυσκολίες, κάποια σύγχυση, ένα χάος σε σχέση με τις σχέσεις. Έναν άριστο δημιουργικό. Εννοείται. Μας καλωσορίζουν επίσης εδώ πάρα πολλοί φίλοι. Αναστασία, τα καλύτερα λόγια λένε για τα κυπριακά, οπότε ίσως θα πρέπει να... Η επόμενη, ο στόχος της αστροπαιδής είναι να μιλάς κυπριακά και από κάτω να μπαίνουν αυτόματα υπότιτλοι, ίσως αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, επειδή έχω την Αναστασία στην εκπομπή εδώ, στην παρουσιάστρια, που είναι από την Κύπρο, θεωρήσαμε με την Αναστασία ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και στοχευμένο να σας κάνουμε κάποιες κοσμικές προβλέψεις σε σχέση με την χώρα, εγώ από μεριά Ελλάδας, η Αναστασία από μεριά Κύπρου, σε σχέση με το πώς οι δεσμοί της Σελήνης που θα μπουν στον άξονα κρυού ζυγού θα φέρουν θέματα καρμικά τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Πριν δώσω λοιπόν τον χώρο και τον χρόνο στην αγαπημένη Αναστασία από την Κύπρο, από τη Λεμεσό, να σας δώσω μια εικόνα στο ότι ο νότιος δεσμός για μια χώρα δημιουργεί μια συνθήκη καρμικών χρεών που έχει αυτή η χώρα σε σχέση με θέματα τα οποία καλείται να κλείσει και κάπως να δώσει ένα τέλος με μια μορφή απώλειας, ενώ από την άλλη ο βόρειος δεσμός για μια χώρα και εκεί που θα πέσει ο βόρειος δεσμός θα έχει ως αποτέλεσμα να αναδείξει και να φέρει στην επιφάνεια θέματα τα οποία καλείται η χώρα από εδώ και στο εξής να αντιμετωπίσει. Όλο αυτό με έναν τρόπο καρμικό που συνήθως το κάρμα, αγαπημένος μου, δεν είναι και λίγο δύσκολο. Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Δεν θέλω να σας ταράξω. Να σας γιώσουμε θέλω. Αυτό λοιπόν ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, αγαπημένοι μου, αγαπημένοι μου Νικόλα και όσοι μας ακούτε, διότι στο χάρτη της Κύπρου ο νότιος πέφτει στον πέμπτο οίκο. Mm-hmm. Που σε ένα χάρτη δείχνει τα υπουργεία, τους υπουργούς, τα αξιώματα, δείχνει ακόμη και τον πρόεδρο, γιατί εμείς έχουμε πρόεδρο στην Κύπρο. Δείχνει πράγματα της διασκέδασης, τα καζίνο, τα τζόγο και όλα αυτά. Mm-hmm. Έχω να ανακοινώσω ότι στην Κύπρο, και ο Βόρειος είναι στον 11ο οίκο, έχω να ανακοινώσω ότι στην Κύπρο ανοίγει το μεγαλύτερο καζίνο της Ευρώπης. Mm. Γίνεται... Πόσο παραπάνω παιχνίδι, Πόσο παραπάνω παιχνίδι από τον πέμπτο. Ναι. Με ένα μεγάλο καζίνο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Έχουν γεμιστεί όμως κτίρια μέσα στην πόλη, τα οποία ήταν ιστορικά και γίνεται ένας άλλος τώρα, για να φυτρώσουν ουρανοξύστες που ήδη γέμισαν η Κύπρος. Πιστεύω επίσης ότι κάποια θέματα που αφορούν θέματα νεολαίας που προέκυψαν τα παλιά χρόνια με την ανάδρομη Αφροδίτη και όλα αυτά θα βγουν στην επιφάνεια. Από τα συρτάρια που είναι κλεισμένα. Επίσης, έχει να κάνει ο 11ος και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τους τηλεοπτικούς σταθμούς, με όλα αυτά. Για την Κύπρο γίνονται μεγάλες αλλαγές. Ακόμα τα κανάλια και τα τοπικά και τα κρατικά κανάλια και τα δημόσια και τα ιδιωτικά μπαίνουν σε ένα... Δεν έχουν πάρει αποφάσεις πώς θα εξελιχθούν από το Σεπτέμβριο και έπειτα, που συνήθως από το Απρίλιο-Μάη είχαν κλείσει οι συμφωνίες, τώρα βρίσκονται συνέχεια σε μια αμφισβήτηση και υπάρχει και μια αμφισβήτηση επίσης το που πήγαν λεφτά από τις χορηγίες στα κανάλια. Mm-hmm, mm-hmm. Ο Πλούτονας πάτησε την μηδενική μοίρα του υδροχώου, που είναι ακμή του 9ου οίκου της χώρας μας, mm-hmm, αλλά κάνει μια ανάδρομη πορεία, πάει στον 8ο. Τι μυστικά, τι θέλει να καθαρίσει, τι θέλει να αναμορφώσει,
θα δείξει. Διότι έχουμε να κάνουμε τα τελευταίους τώρα εβδομάδες, μέρες, γεγονότα από δολοφονίες που δηλωθήκαν αυτοκτονίες, γεγονότα από τροχαία που φέραν κάποια ευθύνη σημαντική, που είναι μέλη του κρατικού μηχανισμού και κρυφτήκανε. Και την Αφροδίτη στον τρίτο να πηγαίνω έρχεται το καλοκαίρι από το που άρχισε τώρα, αλλά και με την ανάδρομη πορεία στον τρίτο οίκο της χώρας μου. Και εκεί βρίσκεται ο ήλιος στην 24η μοίρα και ο ουρανός εκεί στην 23η περίπου. Νομίζω ότι θα μας ταράξει, ότι πιστεύω ότι θα βγουν τα θέματα τα ερμιακά, θα βγουν στη διαφάνεια τα θέματα των δυστυχημάτων, γιατί ο τρίτος είναι και η συγκοινωνία και πώς μετακινόμαστε. Και θα φέρει, πιστεύω ότι θα κάνει το λαό της Κύπρου επιτέλους κάποια στιγμή να μιλήσει και να βγει προς τα έξω, γιατί ο τρίτος είναι και η κοινωνία του λαού μιας χώρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, για τις προβλέψεις για την Κύπρο σε σχέση με το καρμικό χρέος που έχει ως χώρα να διατελέσει και να εκπληρώσει. Εδώ να πω σε όσους μας γράφουν ότι δεν θα κάνουμε προβλέψεις για την Παρθένο και για τον οροσκόπο Παρθένο, θα σας κάνουμε, αγαπημένοι μου, αλλά δώστε μας λίγο χρόνο να κάνουμε και ένα κοσμικό γίγνεσθε, γιατί η αλλαγή των δεσμών έχει μεγάλη επιρροή και μεγάλη ενέργεια και δημιουργεί ένα background στις ζωές μας σε σχέση με ένα πιο κοσμικό προφίλ. Να σας υπενθυμίσω να μας δημοσιεύσετε και να μας κοινοποιήσετε, γιατί ο νικητής, αυτός που θα δημοσιεύσει και θα κοινοποιήσει το βίντεο, θα κερδίσει και ένα βιβλίο εδώ από τη Σχολή Αστρολογικό. Και εγώ να πάρω έτσι γρήγορα, πολύ γρήγορα, τη σκυτάλη και να μιλήσω για την Ελλάδα. Εδώ διάβασα ένα σχόλιο από τον μισό θα τον βρω. Ήταν ο Κώστας, ο οποίος έγραψε σχετικά με το ότι βάση της Παρθένου κάνουμε προβλέψεις για τη χώρα. Δεν κάνουμε βάση της Παρθένου σε σχέση με τη χώρα. Αναφερόμαστε περισσότερο στο κομμάτι της αλλαγής των δεσμών, επειδή έχουμε υπόψη ότι μέσα από τον αστρομαραθώνιο είναι πολύ συντονισμένος και συγκεκριμένος ο χρόνος. Μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να δώσουμε και προβλέψεις και για τη χώρα. Πολύ λοιπόν γρήγορα να σας πω ότι από τον Φεβρουάριο, από τον Ιούλιο, συγγνώμη, του 2023, που μπαίνουν οι δεσμοί της Σελήνης στον άξονα του Κρύου και της Ζυγού, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024, θέματα που αφορούν τα εργατικά, τα συνδικάτα, θέματα με την δημόσια υγεία, θέματα με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Υγείας, πρόνοια στην αστυνομία, καθώς και θέματα τα οποία αφορούν τα λογιστικά, πρόκειται να ολοκληρωθούν και πρόκειται να πάρουν έναν πολύ συγκεκριμένο δρόμο και να δοθεί τέλος. Να πούμε ότι το καρμικό χρέος, το οποίο έχει από εδώ και στο εξής να διατελέσει και να εκπροσωπήσει και κάπως να φέρει εις πέρας η Ελλάδα, και κάπως όλα αυτά τα θέματα θα μας κάσουν μέχρι το Φεβρουάριο του 2024, θα φορούν παρασκηνιακές συνθήκες, τις οποίες θα μας κάνει και λίγο θα μας αποσυντονίζουν. Ένα κομμουνιστικό κόμμα και μια γενικότερη αριστερά στο κομμάτι της πολιτικής παράταξης που φαίνεται να χρειάζεται να διαπραγματευτεί τον τρόπο με τον οποίο έχει συσταθεί και να κάνει βασικές μεταρρυθμίσεις, θέματα θρησκείας, ένα προσφυγικό το οποίο καλείται από εδώ και στο εξής να πάρει μια διαφορετική ροή στα πράγματα, και θα δούμε πάρα πολλές καινούργιες μεταρρυθμίσεις και νομοθεσίες και από την Ελλάδα συνολικά αλλά και ευρωπαϊκά ούτως ή άλλως, που θα κινήσουν το θέμα σε μια άλλη διαδικασία και συνθήκη, θέματα με οίκους ανοχής, με φυλακές, με την αναπηρία, και επίσης τα υπουργεία τα οποία κυρίως θα προτεραιοποιηθούν, το Υπουργείο Εμπορικής, Ναυτιλίας, Υγείας, Πρόνοιας, καθώς και θέματα θάλασσας και ναυτιλίας θα μας απασχολήσουν. Πολύ πολύ γρήγορα να μεταβώ στο ότι από τον Μάρτιο του 2024 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 οι δεσμοί Σελήνης για την Ελλάδα αλλάζουν καρμική χρεία και πάνε σε άλλους τομείς. Και πολύ συγκεκριμένα, ένας νότιος, οπότε θέματα τα οποία καλείται να κλείσει η χώρα μας, ξανατονίζω, από τον Μάρτιο του 2024 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025, θα αφορούν το χρηματιστήριο, τον τζόγο, τα νηπιαγωγεία, την εκπαίδευση δηλαδή των μικρών ατόμων. Και εδώ το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι θα κληθεί να ολοκληρώσει θέματα τα οποία έχει ξεκινήσει και ίσως κάνει και κάποιες κομβικές μεταρρυθμίσεις σε πράγματα τα οποία δεν δούλεψαν ή δούλεψαν και πρόκειται να τα καθιδρύσει. Ο ισχυρός της χώρας πρόκειται να κλονιστεί, και εδώ ο ισχυρός της χώρας φυσικά είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που εδώ έχω να σας πω ότι τον Ιούλιο του 2024 ή του 2025, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι
μάλλον το 2025 μάλλον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να επανεκλεγεί, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ενδεικτικό και ίσως εδώ με το ζυγό καλείται ο ρόλος του πρόεδρου της Δημοκρατίας να αποκτήσει έναν πολύ πιο δυναμικό ρόλο και να μην είναι τόσο, επιτρέψτε να πω, γλάστρα. Και από την άλλη, τα θέματα τα οποία η χώρα έχει να εκπληρώσει και να δουλέψει περισσότερο από τον Μάρτιο του 2024 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025, θα δούμε το ότι θα σχετίζονται κυρίως με θέματα τα οποία θα είναι κοινοβουλιακά. Ίσως δούμε αρκετές συγκρούσεις και αρκετές ρήξεις στο κοινοβούλιο και γεγονότα τα οποία θα προέρχονται μέσα από αυτό. Θα δούμε ότι θα χτιστούν και θα έρθουν στην ζωή και στην επιφάνεια κτίρια και πολύ κεντρικά κτίσματα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, ήδη έχουμε κάτι υπόψη. Επίσης, μπαλέτα, θέματα τα οποία πρόκειται να έρθουν από το εξωτερικό και γενικότερα μάλλον φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα ψυχαγωγική η χώρα μας το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα το Μάρτιο του 24 μέχρι και τον Ιανουάριο του 25. Και τέλος, θέματα τα οποία θα σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια, την αεροπορία, το διαδίκτυο και πολλές καιρού. Πριν κλείσω και μεταβούμε στις προβλέψεις για την Παρθένο, να υπενθυμίσω πολύ σημαντικά ότι το Σεπτέμβριο του 2024 πολύ συγκεκριμένα οι δεσμοί της Σελήνης για τη χώρα μας θα κάνουν μια σύνοδο με τον γενέθλιο Πλούτονα και τετράγωνο με τον Δία, τον ανάδρομο στον 8ο, οπότε ίσως οφείλουμε σαν Ελλάδα να περιμένουμε αρκετά ζητήματα οικονομικά και χρήματα τα οποία έρχονται από τους άλλους, ίσως κληθούν άνθρωποι από το εξωτερικό να έρθουν για ακόμα μια φορά να μας βοηθήσουν. Και εδώ λίγο στρεσάρουμε και σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια που μπλέκεται και το διαδίκτυο. Ευελπιστώ τουλάχιστον να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στο οικονομικό θέμα σε σχέση με τους λογαριασμούς τους οποίους πληρώνουμε και έχουμε λίγο πολύ φαλυρίσει όλοι, θα έλεγα. Λοιπόν, Νικόλα μου, θα ήθελα να σε διακόψω ή αν δεν έχεις τελειώσει, τέλος πάντων. Παρακαλώ. Ότι στο κοινό που μας παρακολουθά και όσοι δεν ξέρουν την ενέργεια των δεσμών της Σελήνης, πόσο καρμικά και πόσο ανατρεπτικά γεγονότα μπορεί να φέρουν, που μπορεί να αλλάξουν την ιστορία. Και εγώ θα πω από τα πολλά που έχω δει και ψάχνοντας, το έχουμε πει με Ερμή στο Σκορπιό και Πλουτόνια, είναι η βύθιση του Τιτανικού. Η βύθιση του Τιτανικού έγινε στον άξονα το δεσμό που μπαίνει τώρα. Βόρειος Κρυού, νότιος Ζυγού. Και μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, Αναστασία, εδώ, για να δώσω το μικρόφωνο εδώ στην αγαπημένη Ελισάβετ και να μας πει σε σχέση με τους Παρθένους πώς πρόκειται να λειτουργήσει ο νότιος στο ζυγό και ο βόρειος στον κρυό. Πριν όμως δώσουμε ένα λεπτάκι, αγαπημένη Ελισάβετ, να καλωσορίσουμε την δασκάλα μας που μας χαιρετά. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, εσύ που έχεις γεννηθεί 16 πρώτου, εκεί αγαπημένη εγώ καιρά, ωραίες οι αλλαγές σου. Ούτως ή άλλως βρίσκεσαι σε μια περίοδο αναπροσαρμογών με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, νομίζω θα πω, με αυτή την εμπλοκή του Δία και του Ουρανού. Και εδώ έχουμε ακόμα έναν εγώ καιρό. Έχουν μπει όλοι εγώ καιροι μάλλον και μας σχολιάζουν. 17 πρώτου, μεροσκόπο υδροχό. Αγαπημένη Ειρήνη, φαίνεται τα προηγούμενα χρόνια κουράστηκες και ταλαιπωρήθηκες αρκετά. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι και σε σένα έρχεται ένα 2023 και 2024, το οποίο θα είναι πολύ αναβαθμιστικό και πολύ έτσι εκτονωτικό. Ελισάβετ, σ' ακούμε. Πώς οι δεσμοί της Σελήνης θα επηρεάσουν τους Παρθένους? Πριν αναφερθώ σε αυτό, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι λίγο βοηθητικό για όσους μας ακούν και δεν έχουν τη γνώση της αστρολογίας, για το θέμα των δεσμών. Θα πάρω πάσα από την Αναστασία που ανέφερε ότι στον ίδιο άξονα διαπιστώνουμε ότι έχουμε δει ένα πολύ σοβαρό ναυάγιο του Τιτανικού και θα πω ότι εκτός από το κάρμα και τις προηγούμενες ζωές που μπορούμε να αναφερθούμε στους δεσμούς της Σελήνης και κυρίως στον Νότιο, είναι χαρακτηριστικό ότι αφορά και το DNA μας και σε προσωπικά οροσκόπια, εάν κάποιος δεν θέλει να το μεταφράσει σαν μια προηγούμενη ενσάρκωση οτιδήποτε, είναι το DNA που τον ακολουθεί από προηγούμενες γενναίες και έρχεται. Όπως καλή ώρα και η χώρα στην οποία έγινε, τη χώρα της οποίας αφορούσαν οι δεσμοί της Σελήνης, του Τιτανικού, έχει να κάνει με το DNA της χώρας, το οποίο είναι καταγεγραμμένο, έτσι. Και με την αλλαγή του άξονα τώρα,
βλέπουμε τα σημεία. Άρα λοιπόν και σε ένα προσωπικό χάρτη ενός ανθρώπου, ένας νότιος δεσμός μπορεί να μας δείξει πάρα πολύ εύκολα και οτιδήποτε αφορά την κληρονομικότητα αυτού του ανθρώπου και σε πολλές γενιές πίσω και σε παθήσεις και σε πιθανότατα και σε χώρες που έζησε και σε οτιδήποτε πληροφορία μπορεί να μας δώσει. Αυτό είναι κατά νου και αυτό, γιατί οι δεσμοί της Σελήνης δεν έχουν να κάνουν μόνο και μόνο με προηγούμενες εσαρκώσεις και το μέλλον, το τώρα, ας πούμε, που ζούμε εδώ. Ήθελα να το πω αυτό για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, για να πάρουν μια ιστορία. Σε σχέση με τους Παρθένους, πολύ πιο συγκεκριμένα λέξεις κλειδιά. Ο νότος δεσμός του δεύτερου. Κοίταξε να δεις. Είναι στον άξονα 2-8 η αλλαγή των δεσμών τους, που αυτός ο άξονας έχει να κάνει με θέματα ασφαλιών, γενικότερα. Είναι τα χρήματά τους, είναι η αυτοπεποίθησή τους, είναι η δουλειά τους, είναι αυτά που βάζουν εκείνοι στην τσέπη τους τα χρήματα που δουλεύουν. Είναι αυτό που θα τους κάνει να νιώσουν αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. Είναι τα χρήματα που τους έρχονται από τρίτους, είναι οι οφειλές τους προς τρίτους ή από τρίτους, αν τους πλύνουν. Είναι κληρονομικά ζητήματα, είναι κλεισίματα κύκλων, πολύ σημαντικά. Και είναι και το βαθύ, το πάρα πολύ βαθύ ψυχολογικό τους κομμάτι, γιατί ο άξονας ζυγού κρυού έχει να παίξει πάρα πολύ με τη διπλωματία και την παρόρμηση. Από τη μία μεριά λοιπόν έχουμε τον κρυό, ο οποίος θέλει να δράσει και ξεκινάει το αυτοκίνητο με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και φτάνει στην Πέμπτη πάρα πολύ γρήγορα με τον γκάζι. Και από την άλλη ο ζυγός θέλει να κρατήσει λίγο και να δώσει μια ευγένεια στον κρυό, έτσι ώστε να διαπραγματευτεί αυτή τη μεγάλη του ταχύτητα με ένα, αλλά με μια ευγένεια. Και τι έχουν να δουλέψουν και τι ανοίγματα έχουν να κάνουν καρμικά με βόρειο δεσμό οι Παρθένοι στον 8ο του οίκο? Έχουν να δουλέψουν πάρα πολύ. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι θα κλείσουν κύκλους, τους οποίους θα επιλέξουν εκείνοι να το κάνουν. Δεν θα τους κλείσουν την πόρτα. Εκείνοι θα κλείσουν πόρτες με το βόρειο εκεί. Λοιπόν, πιστεύω ότι έτσι θα γίνει, γιατί θα συνειδητοποιήσουν πράγματα, γιατί θα καταλάβουν ποιοι είναι δίπλα τους, θα το αισθανθούν από πάρα πολύ βαθιά μέσα τους. Ποιοι τους στάθηκαν, ποιοι ήταν δίπλα τους, ποιοι τους στήριξαν και ποιοι πρέπει από εδώ και πέρα να παραμείνουν δίπλα τους. Θα κλείσουν πόρτες λοιπόν, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε παρακάτω. Εγώ πιστεύω ότι οι Παρθένοι αυτή τη χρονιά έχουν να διαχειριστούν πάρα πολύ θέματα που έχουν να κάνουν με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έρχονται από τα πατρογονικά τους, είναι κληρονομικά. Ό,τι λοιπόν έχουν στερηθεί, ό,τι έχει πάει λάθος, ό,τι δεν, τους το έχουν πάρει πιθανώς άδικα. Εδώ θα έρθουν και θα το ξανακερδίσουν, θα γίνει δικό τους. Και πάνω σε αυτό θα πω ότι με το Δία, σε σύνοδο και με τον Ουρανό, που είναι στον ένατο οίκο τους, αυτός ο συνδυασμός θα τους φέρει και μία πολύ μεγάλη διευκόλυνση σε νομικό πλαίσιο, να μπορέσουν να βρουν τους κατάλληλους ανθρώπους για να τους βοηθήσουν να πάνε μπροστά και να εξελίξουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Φανταστικά. Οπότε μιλάμε για μία αρκετά μεταμορφωτική, έναν αρκετά μεταμορφωτικό 1,5 χρόνο που έρχεται για τους Παρθένους και οροσκόπους Παρθένους σε θέματα πολύ βασικά, τα οποία μπορεί να μην είναι άνθρωποι άμεσα και αυτός, αλλά θέματα πολύ βαθιά και εσωτερικά και σταθερές και οικονομικά και συναισθήματα και ψυχολογία. Άρα νομίζω ότι η Αναστασία κρίνουμε ότι είναι μία αρκετά κομβική περίοδος που έρχεται για αυτό το αγαπητό, αλλά κατά τα άλλα κάπως δύσκολο ζώδιο, αν θα μπορούσα να κλείσω. Το αγαπητό ζώδιο της Παρθένου, που όταν πήγα στη σχολή, θα το πω, άκουγα τη δασκάλα μου, τη Βάσια την Κόντρη, να λέει πικουτί, πικουτί, και δεν ήξερα ποιο με εννοούσε το πικουτί. Εγώ τους Παρθένους τους έχω ότι είναι σε κουτάκια, όλα σε κουτάκια. Είναι κουτάκια και νομίζω ότι πολύ ενδεικτικό είναι το ότι τον επόμενο 1,5 χρόνο οι Παρθένοι έχουν δουλέψει πολύ έντονα στις αγγελώσεις και στις προσκολήσεις τους. Θα μπουν σε μια διαδικασία επανεκτίμηση των αξιών τους, τόσο σε προσωπικό
από εμάς τους ίδιους. Επίπεδο, αλλά όσο και στο συναισθηματικό. Θα αντιληφθούν καλύτερα και θα δουν το δούνε και λαβεί τι παίρνω, τι δίνω, πώς μοιράζομαι όλα αυτά που κατέχω ή δεν κατέχω, γιατί είναι άξονας και του οικονομικού. Και εγώ πρόσφατα πέρασα με κλίψη στο 2-8. Είναι πρέπει να πάει στο βάθος. Και όπως είπε η Ελισάβη, με το Δία στον ένα τον οίκο, εγώ το βλέπω ότι ο Δίας θα τους αλλάξει, θα τους μεταμορφώσει, να φύγουν να ψαχουλεύουν πάνω στο δέντρο, να δουν τα φυλλαράκια. Θα φύγουν και από το δέντρο, να δουν τη μεγάλη εικόνα και να δουν και λίγο το θείο, γιατί λίγο η Παρθένη είναι και λίγο άπιστη. Μπορεί να σου φέρει σε μια διαδικασία πίστης και αναθεώρησης του βαθύτερου νόηματος της ζωής για αυτούς. Ποιο είναι, τέλος πάντων. Πού πάω, τι είναι αυτό που αξίζει, τι πρέπει να αφήσω από τα κουτάκια που έχω βάλει τόσα χρόνια. Και μην ξεχνάμε ότι απέναντί τους ακριβώς βρίσκεται ο Κρόνος, ο οποίος θα τους βάλει σε όρια, θα τους βάλει να σκεφτούν πιο δομημένα ακόμα και από ό,τι σκέφτονται τώρα, και εκεί θα γίνει το μεγάλο ξεκαθάρισμα μεταξύ συνεργατών, σχέσεων, γάμων, όλα αυτά τα πράγματα, και ο Δίας θα τους φέρει σε ένα πιο φιλοσοφικό και βαθύ επίπεδο να κοιτάξουν μέσα. Και ρωσήκανε. Λοιπόν, εγώ εδώ να πάω στο chat που πολύ αγαπώ. Χριστίνα, οι τρεις καρδούλες και από εμάς για σένα, για όλο αυτό που είσαι και έχεις κάνει κατά καιρούς. Τα ξέρεις. Λοιπόν, Μαρία, εδώ βλέπω 15 Ιουλίου, καρκίνα του τρίτου δεκαημέρου, οροσκόπος Παρθένος, μια πρόβλεψη. Ευχαριστώ. Πρόβλεψη δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι. Θα μας βοηθούσε πολύ περισσότερο, αγαπημένη Μαρία, αν μας έγραφες πολύ συγκεκριμένες μοίρες από τον ήλιο και τη Σελήνη. Οπότε λίγο πολύ και τον οροσκόπο να σου δώσουμε μια αίσθηση του πώς κινείται ο χάρτης. Εδώ βλέπω Πεόνι 271, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το αγόρι, κορίτσι, δεν ξέρω, δεν μας νοιάζει. Παρθένος, εδώ βλέπω οροσκόπο στις 12 μοίρες. Ανοίγματα σίγουρα από το φθινόπωρο του 23 και μετά. Και εδώ έχω να σου πω, αγαπημένη Πέννη, αγαπημένη Πεόνι, don't know, ότι ο Άρης που μπαίνει στην Παρθένο στις 10 Ιουλίου και εκεί κάπου τον Αύγουστο θα παίξει ένα πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο και επιδραστικό στη ζωή σου και θα κληθείς να πάρεις αποφάσεις. Εδώ, Βίκυ, λες, έχω βόρειο στους Δήμους και νότιο στον Τοξότη. Τα πέρασες εσύ, έχει περάσει η φάση σου με τις δυσκολίες. Πολύ περισσότερο να περιμένεις καρμικά γεγονότα όταν οι δεσμοί της Σελήνης μπουν τον Ιανουάριο του 25 και μετά στον άξονα Παρθένου Ιχθύ, οπότε θα κάνουν και έτσι δυναμικά τετράγωνα. Να συνεχίσουμε εδώ που βρήκα. Ο Δίας απέναντι από τη Σελήνη, Ερμή και Αφροδίτη μου. Θα μου φέρει κάτι καλό, φυσικά και θα σου φέρει μέρη κάτι καλό. Ο τετράγωνο λέει και αγχώνεται για το τετράγωνο του ήλιου με τον Κρόνο, το οποίο, αγαπημένη Ελισάβη, νομίζω και εσύ, νομίζω ότι δεν διαφωνείς ότι ο Κρόνος σε έωψε με τον ήλιο. Δημιουργεί κατασκευάσματα και κάπως ό,τι ρίχνει μετά το σηκώνει. Τον Κρόνο δεν τον φοβόμαστε, ο Κρόνος μας οδηγεί. Τον Κρόνο τον αγαπάμε για να μας πάει, είναι αυτός που μας πηγαίνει μπροστά. Και το σεβόμαστε. Τον αγαπάμε. Αναστασία Ζαχαροπούλου, αν θα κλείσεις πόρτες, αυτό το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ και περισσότερο από εμάς. Οπότε, μάλλον για να ρωτάς, την απάντηση την έχεις ήδη. Λοιπόν. Να το ελαφρύνω λίγο. Με τον Παρθένο, με όλα αυτά τα αντισηπτικά, με όλα αυτά τα προσέχω, μη με ακουμπάς. Νομίζω θα μπει σε μια διαδικασία με τον Βόρειο στον 8ο. Να απολαύσει λίγο το σεξ παραπάνω, χωρίς όλα αυτά τα ταμπού και τα... Νομίζω θα το βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα μια αποδέσμευση από φοβίες και ενοχές και κόμπλεξ. Ο 8ος είναι, παίζει σε ένα τέτοιο ψυχολογικό επίπεδο, οπότε είναι προφανώς μας αφορά. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί αγαπώ συγγνώμη όταν μας γράφουν. Ζώδιο Παρθένος, 24 μοίρες με οροσκόπο 8 μοίρες. Φαντάζομαι Παρθένο. Εσύ, Νικολέτα μου, over Virgo, over Παρθένος. Δυσκολίες θα έχεις και... καταρχάς το ένα καρμικό φορτίο πολύ πολύ έτσι σημαντικό.
μαγικό. Θα το φέρει ούτως ή άλλως ο Κρόνος, αλλά από το 24 και μετά, που θα αρχίζει να πιάνει από τα μέσα της χρονιάς και μετά τον ήλιο σου. Ο οροσκόπος στις 8 είναι πολύ δεδομένο και ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Κρόνος, όπως ξέρουμε, ήδη έχει αναδρομήσει. Μάλλον πρόκειται να αναδρομήσει, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα με την εκπομπή που έκανα την Τρίτη, στις 18 νομίζω Ιουνίου, στις 7 μοίρες του ηχθεί, οπότε είναι πολύ ενδεικτικό ότι μάλλον κάτι που πάει να γίνει δεν θα γίνει, γιατί θα έχει το χρόνο του από του χρόνου και μετά. Κωνσταντίνα, φιλιά. Λοιπόν, τη μαμά μου επίσης και τη γιαγιά μου να τις χαιρετήσω και να πάω πολύ δυναμικά, γιατί εγώ στρεσάρομαι πολύ με το χρόνο όντας οροσκόπος Παρθένος. Να πιάσω το κομμάτι λίγο, να δώσουμε στους ανθρώπους πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες, Ελισάβετ και Αναστασία, οι οποίες θέλουν προσοχή και θα λειτουργήσουν πολύ κομβικά στο καρμικό χρέος που έρχονται να εκπληρώσουν. Ξεκινάμε λοιπόν ταχύτατα και πάμε στην πρώτη σημαντική όψη που θα γίνει στις 19 Αυγούστου με έναν Ποσειδώνα στον 7ο οίκο των Παρθένων σε χιαστή με τον νότιο δεσμό από τον νότιο στον 2ο οίκο. Τι θα μπορούσε να πείτε, Αναστασία, Ελισάβετ, ποια θέλει να πάρει το λόγο? Αναστασία, που μίλησε και για το κάρμα. Αναστασία, σ' ακούμε. Η χιαστή, ο Ποσειδώνας βρίσκεται στον 7ο. Απέναντί του στον 7ο. Αυτό σωστά. Που πιστεύω ότι θα φέρει στους γλυκύτατους φίλους Παρθένους είναι ότι θα μπουν σε μια διαδικασία διλήμματος και να δουν λίγο, να δουν αν αυτό που βλέπουν μέσα από τη σχέση, τη συνεργασία είναι καθαρή. Πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν, αυτή η όψη προσφέρει εξαπάτηση, προσφέρει την ηθολούρα, δεν βλέπουμε καθαρά τι μας γίνεται. Και όλο το καρμικό εξελιχτικό για την Παρθένο είναι ότι μέσα από τις σχέσεις, μέσα από το γάμο, μέσα από το άμεσο περιβάλλον θα εξελιχθεί. Απλώς πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική το διάστημα της χιαστής με τον Ποσειδώνα. Πρέπει να προσέχει πάρα πολλά σε οτιδήποτε έχει μπροστά της. Δεν πρέπει να προχωρήσει σε καινούργιες συνεργασίες. Πολύ, πολύ σωστό. Δεν πρέπει... διλημματική. Ναι, δεν πρέπει να περάσει αυτό για να έχει ξεκάθαρη εικόνα και βασικά και μια ξεκάθαρη εικόνα το τι θέλει η ίδια η Παρθένος. Δηλαδή είναι και αυτή σε μια σύγχυση. Βρίσκεται σε σύγχυση. Καλά, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το ότι παίζει ένα, οριακά λες και το σκηνοθετεί ο Ταραντίνο το κόνσεπτ για τους Παρθένους, για όλους μας ούτως ή άλλως, σήμερα μιλάμε για τους Παρθένους, το ότι αυτή η όψη της χιαστή εκεί από τον Αύγουστο ουσιαστικά του 23 θα διαμορφώσει ένα, σαν να παίζει ταινία, σαν να ξεκινάει η ταινία σιγά σιγά, οι Παρθένοι να μπαίνουν σε μια διαδικασία σε σχέση με τις σχέσεις τους και με τις συνεργασίες τους, να βρίσκονται σε ένα χάος, να το κάνω, να μην το κάνω, και όλο αυτό εξελίσσεται στην επόμενη ημερομηνία που θα πάω, αφού πρώτα πάω εδώ στο chat που βλέπω η Νικολέτα ότι μας λέει ζώδιο Παρθένος 24, όχι αυτό το είπαμε. Λοιπόν, στη Βάγια θέλω να πάω. Ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία σου σχόλια. Σκορπιός του δεύτερου δεκαημερού, μου αφορά να μου δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί εκεί ο ουρανός έρχεται, παρέρχεται και πρόκειται να μπει και ο Δίας, αλλά ούτως ή άλλως για τους αγαπημένους Σκορπιούς έχουμε πει πολλάκις ότι έχει δύσκολο τώρα αυτό το δεκαήμερο, δεκαπενταήμερο που έρχεται, αλλά έχετε ωραία ανοίγματα, κυρίως ερωτικά και οικονομικά οι Σκορπιοί. Να προσθέσω κάτι, Νικόλα μου, ήθελες να προχωρήσεις στο chat? Θέλω λίγο να δώσω και χώρο στο chat, επειδή αγαπημένες μας γράφουν. Λοιπόν, εδώ η Μαριλένη λέει καταρχάς ότι είναι φαν σου, Αναστασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριλένη, για όλα τα σχόλια. Αφροδίτη Έλενα, εδώ που γράφει στην Παρθένο 15 μοίρες, να περιμένεις ότι από του χρόνου θα έχει σημαντικά θέματα περιορισμού και ελέγχου σε θέματα Αφροδίτης, δηλαδή σχέσεις, συναισθήματα και οικονομικά, πολύ δηλαδή πιο έντονα από το 24 και μετά από την άνοιξη του 24. Ερμή Παρθένου 24, που λες, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μας πεις, εκεί που πέρασε μέχρι πέρσι που ήταν ο Ποσειδώνας,
το μυαλό σου ήταν σε σύγχυση, αν υπέγραψες πώς εξελίχθηκε όλο αυτό το πράγμα, γιατί ήταν πράγματι δύσκολο. Και το πιο σημαντικό, έχεις Άρη 27 Παρθένου που είναι εκεί ακριβώς ο Ποσειδώνας. Εσύ, κορίτσι μου, νομίζω ότι είσαι πολύ πολύ κουρασμένη και χαμηλή ενέργεια. Επιβεβαίωσε το μας να προλάβω, γιατί θέλω να σας τα πούμε όλα και να πάμε στον... Πολλά. Αν μου επιτρέπεις, να πούμε κάτι πολύ ευχάριστο για τους Παρθένους και για τις κυρίες και για τους κυρίους που μας παρακολουθούν και αυτοί που γράφουν στο chat, ότι ένα πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός που θα τους συμβεί είναι ότι θα συρρυκνωθούν. Έχουν χρόνο απέναντι. Καλά, αυτό το επιβεβαιώνει και εγώ. Όσοι θέλουν να αλλάξουν την εικόνα τους και να την κάνουν πιο τελικά, τι είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνουν. Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ ο χρόνος για να έχουν τα κατάλληλα αποτελέσματα. Ωραίο σχολείο. Λοιπόν, να πιάσω τον Οκτώβριο του 2023 και να σας πω πολύ γρήγορα, αγαπημένοι Παρθένοι και οροσκόποι Παρθένοι, ότι είναι μια πολύ σημαντική χρονιά γενικά, στιγμή για όλους μας γενικά. Ο Οκτώβρης είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και δυσαρμονικούς και απαιτητικούς μήνες της χρονιάς. Ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης μαζί ζευγάρι θα μοιάζει πάρα πολύ με τα τέλη Απριλίου έως αρχές Ιουλίου που βιώνουμε τώρα. Θεωρώ και εκτιμώ και ερμηνεύω ωστόσο ότι η διαφορά τους είναι ότι το διάστημα Απριλίου-Ιουλίου φέρει δυσκολίες και δυσαρμονίες, που ωστόσο δεν λύνονται, ενώ ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης θα δώσει σημαντικές λύσεις. Συμβαίνει λοιπόν τον Οκτώβρη μια έκλειψη. Μια έκλειψη στην 21η μοίρα των ζυγών, σε έναν οίκο σας που σχετίζεται με τις σταθερές και τα οικονομικά σας. Εδώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δώσουμε μια εικόνα. Την εικόνα του ότι ο Άρης εμπρόκειτο να μπει στο ζώδιο του ζυγού από τον Αύγουστο. Και θυμηθείτε τι σας είπαμε πριν. Ο Ποσειδώνας ξεκινάει ένα χάος και μια σύγχυση που ξεκινάτε εσωτερικά να διαπραγματεύεστε σε σχέση με τη σχέση σας. Και εκεί τσακ μπαίνει και ο Άρης στον ζυγό, που όταν αγαπημένοι μου μπαίνει ένας Άρης σε οποιοδήποτε ζώδιο, την ακούει μέχρι και τελευταίος. Και αυτό σημαίνει ότι ήδη από τον Αύγουστο η έκλειψη Ηλίου στις 14 Οκτωβρίου θα είναι ενεργή για όλους μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο Άρης πάνω στην έκλειψη, στον δεύτερο σας οίκο, αγαπημένοι Παρθένοι και οροσκόποι Παρθένοι, θα επηρεάσει σημαντικά θέματα οικονομικά, θέματα σχέσεις, θέματα σταθερότητας, γιατί παράλληλα παίζει και ένας χρόνος Ποσειδώνας στον 7ο. Θέματα τα οποία θα έρθουν στην επιφάνεια και πλέον καλείστε να δείτε. Και αν θέλετε, θα μπορέσετε να τα δείτε πολύ ξεκάθαρα από τις 14 Οκτωβρίου και μετά, που ο Άρης θα περάσει και στο Σκορπιό, που θα περάσει και στο ζώδιο της κυβέρνησης. Και εκεί είναι που θα τα δώσει όλα για όλα. Λοιπόν, Μάη Σουβλάκη, εδώ που γράφεις, εδώ βλέπουν τα σχόλια, φυσικά τα βλέπουμε τα σχόλια, στη διάθεσή σου. Ελεάν, εδώ έχω βρει μια κρυαρίνα, καλησπέρα, 14 Απριλίου, μεροσκόπου Παρθένου στις 12 μοίρες. Ελεάνα μου, συρρήκνομαι, όπως είπε η Ελισάβετ, και σε φυσικό επίπεδο και σε συναισθηματικό, αλλά γενικότερα στερείς από το 24 και μετά, κατά τα άλλα κρυαρίνα είσαι, οπότε όλο το καλοκαίρι θα με αυτή την Αφροδίτη εκεί να σε τριγωνίζει, όλα θα πάνε καλά. Άρης 11 μοίρες στο Ξώτη Βίκη, εσύ θα έχεις δυσκολίες αντίστοιχα με τον Κρόνο το 24 και μετά. Έλενα επιβεβαίωνει, είμαι κουρασμένη αλλά ανεξάντλητη, γιατί εκτός από τους πλανήτες στην Παρθένο είμαι Λέων με οροσκόπο Σκορπιό και αυτό όλους μας βάζει κάτω, όπως είναι κατανοητό. Εδώ θα μας επιβεβαιώσει η αγαπημένη φίλη Ελισάβετ. Λοιπόν, Αναστασία, να πάμε στην πολύ έτσι ωραία... Πριν πάμε, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ βασικό και σημαντικό εγώ για τους φίλους μας τους Παρθένους, ότι η Αφροδίτη που θα διασχίζει το 12ο οίκο τους. Πολύ σημαντικό. Που είναι, η Αφροδίτη είναι κυβερνήτρια του Νοτίου και όλο το παιχνίδι στους φίλους Παρθένους παίζεται στις σχέσεις, παίζεται στο, πολύ στο πώς συσχετίζομαι με τους άλλους, τι θέλω από τους άλλους, τι πραγματικά μου δίνει χαρά από τους άλλους. Και όλο αυτό το διάστημα που η Αφροδίτη ξεκίνησε τώρα στο ζώδιο του Λέοντα, Λέοντα, θα προχωρήσει, θα κάνει και αναδρομή και θα καθίσει 4 μήνες εκεί, στο 12ο, που είναι ο οίκος του... Ο σκοτεινός μας ο οίκος, είναι ο οίκος το φοβείο μας που έχουμε, θα τους δημιουργήσει ένα μπέρδεμα. Και λίγη υπομονή να κάνουν, γιατί περνώντας μετά η Αφροδίτη στο πρώτο ηλιακό τους, θα πάρουν
όλη αυτή, λειτουργεί σαν ένα μικρός δίας. Επομένως, ας κάτσουν λίγο πίσω, ας απομονωθούν λίγο αυτούς τους 4 μήνες. Είναι καλοκαίρι, ας κρατήσουν λίγο πιο χαμηλούς τους τόνους, απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο, να κάνουν έναν εσωτερισμό για να δουν πραγματικά τι είναι αυτό που τους δίνει χαρά μέσα από τις σχέσεις τους, μέσα από τον γάμο τους, μέσα... βασικά παίζει πολύ σχέση, εγώ, εσύ, γιατί είναι ο άξονας του αρσενικού και του θηλυκού, οι άξονες στον δεσμό, είναι στον άξονα της αρσενικής ενέργειας και της θηλυκής ενέργειας. Επομένως, είναι ένας άξονας που λειτουργά πάρα πολύ στις σχέσεις των ανθρώπων. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε απομονωθεί. Βλέπουμε ότι οι σχέσεις δεν κυλάνε, δεν δημιουργούνται νέες σχέσεις. Οι άνθρωποι, οι γυναίκες μόνες τους, οι άντρες μόνοι τους, και φοβόμαστε λίγο. Γιατί υπάρχει και ένας, σαν ναρκισισμός, αυτή όλη η ομορφιά, η ψεύτικη ομορφιά που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, που τη βλέπουμε γύρω μας, πρέπει να σπάσει. Πρέπει να πάμε στην αρμονία της ομορφιάς, στην αρμονία των σχέσεων. Και εδώ να πάρω ωραία πάσα και να πω ότι για τα θέματα, τα ερωτικά και τα σχεσιακά, για τους αγαπημένους Παρθενούς και οροσκόπους Παρθένους, είναι πολύ πιο βοηθητική περίοδος από τις 28 Νοεμβρίου του 2023, που η Αφροδίτη θα περάσει στον Ζυγό και θα κάνει σύνοδο με τον νότιο δεσμό εκεί που θα βρίσκεται. Και παράλληλα όλο αυτό θα παίζει σε μια κατάσταση που ο Πλούτωνας θα έχει ορθοδρομήσει πλέον στον εγώ καιρό. Οπότε, αγαπημένοι Παρθένοι και οροσκόποι Παρθένοι, αν θέλετε να τρέξετε θέματα οικονομικά, σχεσιακά και αισθηματικά, είναι πολύ ιδανικότερη περίοδος αυτό να γίνει από τον Νοέμβρη και μετά. Να τρέξω γρήγορα γιατί μας τρώει ο χρόνος και δεν θέλω να τους αφήσω εδώ τους ανθρώπους χωρίς full προβλέψεις. Να πιάσω πολύ σημαντικά τον Απρίλιο του 24, που ο Κρόνος από τον 7ο του οίκο, από τον οίκο των σχέσεων και των συνεργασιών, θα κάνει οψυχιαστή πάλι με τον νότιο δεσμό, και εδώ θεωρώ ότι θα είναι ένα σημαντικό crash test εσωτερικό για τους Παρθένους, για να αντιληφθούν τελικά με ποιους να συνεχίσουν και με ποιους όχι. Και εδώ σας λέω ότι, για θυμηθείτε τι σας είπα πριν, η Αφροδίτη τον Νοέμβρη θα αρχίσει να ενεργοποιεί θέματα σχέσεων, οπότε ίσως μπουν πάρα πολλοί άνθρωποι ή θέματα οικονομικών. Οπότε εκεί τον Απρίλιο να κληθείτε, αγαπημένοι Παρθένοι και οροσκόποι Παρθένοι, αυτό κάπως να το τοποθετήσετε με έναν καλύτερο τρόπο. Και πολύ γρήγορα μετά θα μεταβώ στον Ιούνιο του 2024, που αγαπημένοι μου Ελισάβετ και Αναστασία, ο Άρης από την Καρκίνο θα κάνει ταφ τετράγωνο σχηματισμό, τετράγωνο δηλαδή με τους δεσμούς της Σελήνης. Θυμίζω, ο Άρης στον 10ο οίκο των Παρθένων, 2ο-8ο οίκο ο νότιος και ο βόρειος δεσμός. Πώς εκτιμάτε λοιπόν ότι αυτό προβλεπτικά θα λειτουργήσει και ενεργειακά για τους αγαπημένους φίλους Παρθένους και οροσκόπους Παρθένους τον Ιούνιο, το Σεπτέμβριο του 2024? Κοίταξε να δεις, Νικόλα, έτσι κι αλλιώς εδώ θα γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη κάθαρση. Θα ξεχωρίσει το στάρι από την Ήρα. Έτσι κι αλλιώς έχουν κληθεί ήδη και το γνωρίζουν χωρίς να το έχουν καταλάβει απόλυτα οι Παρθένοι, να κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα στον τομέα των σχέσεων, πάσης φύσεως σχέσεων. Mm-hmm. Έχοντας αυτό σαν μπούσουλα, ας πούμε, και γνωρίζοντας και έχουν φτάσει εκεί, νομίζω ότι αυτό ίσως είναι και λίγο φοβιστικό, αλλά πάλι θα έχει να κλείσει και να ξεκαθαρίσει απόλυτα αυτό που ήδη θα έχουν ξεκινήσει να κάνουν από τώρα. Δηλαδή, όλο αυτό το χρόνο θα κάνουν τα ξεκαθαρίσματά τους, θα είναι πονετικά, κανένα ξεκαθάρισμα δεν είναι εύκολο, θα κλείνουν κύκλους, θα προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την ψυχή τους, τι πρέπει, τι δεν πρέπει, τι θα μείνει, τι θα φύγει, και τότε θα ολοκληρωθεί όλο αυτό. Όμως, θα τους έχει δώσει και τη δυνατότητα να έχουν δημιουργήσει πράγματα. Και αυτό πραγματικά θεωρώ. Δημιουργήματα, ναι, των Παρθένων. Το έχει και θέλω που οι Παρθένοι και οροσκόποι Παρθένοι τον Σεπτέμβριο του 24, αν θέλουν να τα υλοποιήσουν, θα τα κάνουν. Απλά εγώ εδώ, αγαπημένες, θα βάλω τον παράγοντα ότι ο Άρης θα είναι στην Καρκίνο, στον Καρκίνο, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερα αγαπητό ζώδιο για τον Άρη. Οπότε όλο αυτό ίσως γίνει μέσα από εσωτερικές συγκρούσεις και γενικότερα από ένα vibe, πάρα πολύ δύσκολο vibe, συγγνώμη, δύσκολο εξωτερικά που θα δημιουργεί μπλοκαρίσματα. Ξέρεις τι μπορεί να φέρει? Εγώ λέω, μπορεί να φέρει
με τον πλούτο να του τριγωνίζει από τον Πέμπτη κτλ. Μπορεί να σου φέρει μια εγκυμοσύνη και θα τους αναγκάσει να φύγει από την καθημερινότητα, από αυτά που ξέρουν μέχρι σήμερα. Όταν αναπτυχθεί η σχέση και βρουν ακριβώς τι θέλουν, μπορεί να έρθει και μια εγκυμοσύνη. Πολύ πολύ σωστά. Τελειώς, έτσι τελειώς, αν μου επιτρέπετε, στην αναδρομή του Πλούτωνα στις τελευταίες μοίρες του εγώ καιρο τώρα, θα κάνει ένα εξάγωνο με τον Ποσειδώνα που βρίσκεται στον 7ο οίκο των Παρθένων και στον 5ο βρίσκεται ο Πλούτωνας, που εδώ μιλάμε έτσι κι αλλιώς για δημιουργήματα, μπορεί να είναι φανταστικά, μπορεί να θέλουν να γράψουν κάτι, μπορεί να θέλουν να δημιουργήσουν κάτι, μπορεί να είναι και μια πιθανή εγκυμοσύνη που ανέφερε η Αναστασία. Έχουν να κάνουν πράγματα πάντως, να βγουν στην πολύ, πολύ σωστά. Εδώ βλέπω, γιατί όλο κάπου κοντά ολοκληρώνουμε. Άντζελα, για να σε προλάβω, εσύ που έχεις Αφροδίτη στο Λεόν στις 25, πολύ πολύ σημαντικό, δεν θυμάμαι ακριβώς που κάνει στάση Αφροδίτη τον Ιούλιο, αλλά θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θέλω να μας πεις που είναι ακριβώς η Αφροδίτη στον οίκο σου, να σου δώσουμε λίγο μια καλύτερη κατεύθυνση για το πώς θα κινηθεί. 21 Παρθένου, γενέθλιος εκεί ο ήλιος σου, σίγουρα από το 24 και μετά θέματα τα οποία χρειάζεσαι κάπως να δεσμευτείς και να τα δώσεις, να τα αντιμετωπίσεις με μια παραπάνω ευθύνη, γιατί εκεί πάνω είναι και αυτός ο Χρόνος που θα περάσει, και σε ένα καρμικό μονοπάτι αυτό θα λειτουργήσει καλύτερα από τα μέσα, από το φθινόπωρο, ουσιαστικά του φθινόπωρου και μετά, από το φθινόπωρο, συγγνώμη, του 23 και μετά, που εκεί ενώτερος δεσμός σε σύνοδο με τον... Θα ενεργοποιήσει γενικά τα θέματα τα οποία είπαμε σε σχέση με το πλανητικό σκηνικό, με τον Ποσειδώνα, ταχύαστη, με όλα αυτά τα οποία αναλύσαμε πριν. Λοιπόν, γρήγορα, επειδή κάπου κοντά τελειώνει εδώ ο χρόνος μας, εγώ θα ήθελα να δώσω στους αγαπημένους φίλους Παρθένους και οροσκόπους Παρθένους και ιδανικές ημερομηνίες, όπου το κάρμα κάπως σας θοπεύει και σας χαϊδεύει την πλάτη και σας δίνει ευνοϊκές συνθήκες και ανοίγματα, και αυτό θα είναι στις 17 Μαΐου του 2024, μια πολύ ενδεικτική στιγμή, όπου ο Άρης θα βρίσκεται σε σύνοδο με το βόρειο δεσμό σας, οπότε είναι και η κατάλληλη περίοδος για να τρέξετε θέματα τα οποία θέλετε σε σχέση με οικονομικά που περιμένετε από τους άλλους, σε σχέση με σταθερές σας, με ασφάλειές σας. Και εδώ να βάλω πολύ σημαντικό τον παράγοντα, το ότι αν ένας Παρθένος και οροσκόπος Παρθένος με βόρειο δεσμό εκεί στον 8ο οίκο δεν ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, αστρολογία, εναλλακτικά και δεν μπει σε μια διαδικασία και ακόμα και ψυχοθεραπευτικά να επιλέξει κάτι πολύ πιο dynamic και ψυχοδυναμικό, νομίζω δεν μπορεί να το κάνει ποτέ ξανά. Είναι η κατάλληλη περίοδος εννοώ. Μετά πολύ σημαντικός είναι και ο Ιούλιος του 24 σε θέματα επαγγελματικά που λειτουργεί πολύ προωθητικά και σε θέματα οικονομικά. Κρατήστε τον Ιούλιο του 24. Συμπληρωματικά, να πούμε ότι Νοέμβρη του 24 είναι ακόμα μία πολύ ιδανική και ευνοϊκή περίοδος σε θέματα εργασιακά πάλι και σε θέματα που κατά κάποιο τρόπο φαίνεται, νομίζω, σαν να προετοιμάζεται κάποιες συνθήκες για να ολοκληρωθούν. Να κλείσουμε και να πούμε το ότι πότε φεύγουν οι δεσμοί της Σελήνης από τον 2ο 8ο οίκο των αγαπημένων Παρθένων. Φεύγει τον Ιανουάριο του 25, στις 29 Ιανουαρίου. Βίκυ, θα ήθελα κι εγώ άλλη μια ώρα, όλοι μας θα θέλαμε άλλη μια ώρα, αλλά ήδη προετοιμάζονται οι επόμενες αστρολόγες που θα σας συνοδεύσουν, που είναι αρκετά ευαισθητομένες και φανταστικές αυτό που κάνουν. Ιωάννα Μπακοπούλου και Μέρι Λιονά, ακολουθήστε τες, παρατηρήστε τες, ακούσε τες, θα δώσουν προβλέψεις για το ζυγό και τον οροσκόπο ζυγό, όπου μεριάς μου σας δίνω το υπενθυμιστικό ότι αξίζει να τις δείτε. Για να κλείσουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ελισάβετ και την Αναστασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κύπρο. Ευχαριστούμε και θα ήθελα, κλείνοντας, να δώσω τη μεγάλη μαγκαλιά και πολλά πολλά φιλούθια σε όλους όσους βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή στο κέντρο διαβίου μάθησης. Είμαστε πολύ. Και με ένα μήνυμα που θα ήθελα επίσης να δώσω στον κόσμο είναι ότι να μην αντιστεκόμαστε. Ό,τι έρχεται είναι για το καλό το δικό μας και για το ανώτερο καλό όλης της ανθρωπότητας. Πολύ ωραία. Πολύ σωστά.
Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές στο προφίλ του Astro Team στο Spotify και παλαιότερες εκπομπές και προβλέψεις θα βρείτε μέχρι και μέσα στο καλοκαίρι. Συνεχίζουν οι εκπομπές εδώ την επόμενη Κυριακή. Να θυμίσουμε ότι στο Lux εδώ στο Μεταξουργείο στην Αθήνα θα λάβει χώρα το καλοκαιρινό closing event της Αστροπαιδείας Εναλλακτικής Παιδείας που η Βάσια Μαυράκη θα παρουσιάσει το βιβλίο της, θα προλογίσει ο αγαπημένος σας Κώστας Λεφάκη και η Κώστας Λεφάκη, ναι, ο κύριος Λεφάκης και η Βάσια Κόντι θα παρουσιάσει όλη αυτή την πολύ ωραία αστρολογική συνάντηση και επίσης φυσικά συνεχίζεται σε αυτόν τον αστρολογικό αστρομαραθώνιο που θα συνεχίσει μέχρι και τις 12 η ώρα και να σας πω ότι από εδώ και στο εξής απογειώνεται το πρόγραμμα, οπότε συντονιστείτε για όλα τα υπόλοιπα που θα έρθουν. Σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά, σας φιλώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Φιλάκια. Γεια σας. Γεια σε όλους.